Κοντινή, να μας πείτε που μοιάζει ο μπαμπάς, ο κύριος Κώστας. Λεβέντης και ωραίος κύριος, έτσι. Γαλανά μάτια έχει ο μπαμπάς. Τα μάτια τα έχει πάρει από τον μπαμπά. Ωραίος ο μπαμπάς. Από πού είναι, παιδιά, η Ζέτα? Είναι από την Ποταμούλα. Έξω Θεσσαλονίκη. Ποταμούλα, ναι. Λέει, το θυμάμαι και το Πάσχα μας έλεγε θα πάω στην Ποταμούλα στο χωριό. Ωραία, πού είναι η Ποταμούλα. Μοιάζει με την ηθοποιό και την βουλευτή να η μαμά. Πώς λέγεται, τη Μαρία Κανελοπούλ, πώς λέγεται. Στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο είναι η Ποταμούλα. Στο Αγρίνιο λέει, είναι μάλιστα. Ποταμούλα. Παιδιά, είναι ωραίος τίτλος για σύριαλ Ποταμούλα. Η Ποταμούλα. Ναι. Δεν είναι ωραίος τίτλος για σύριαλ. Και το όνομά της πώς είναι το όνομά της? Ζωή. Αγορίτσα. Ζωή Αγορίτσα. Η Αγορίτσα την Ποταμούλια. Γιορτάζει ζωοδοπηγή. Αγορίτσα λέγεται η Ζέτα. Ναι, ζωή Αγορίτσα. Αυτό σου λέω. Η Ζέτα Μακρυπούλια λέγεται Αγορίτσα. Το Αγορίτσα. Εγώ δεν ξέρω καμία που λέγεται Αγορίτσα. Εγώ ξέρω. Και το Ζέτα πώς είναι. Το Ζωή είναι δύο ονόματα. Ζωή Αγορίτσα. Γιατί το έχει πάρει το όνομα. Αγορίτσα. Ζωή Αγορίτσα. Ωραίο είναι το Αγορίτσα. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί Αγορίτσα Μακρυπούλια. Σε πληροφορώ είναι το όνομα. Είναι character γενικό. Για να είμαστε ειλικρινεί τώρα, δεν μπορεί να πάει. Ειλικρινεί τώρα, αυτή που λέει ότι είναι μια όμορφη κτλ. Δεν μπορεί να είναι. Δεν σου κάνει εντύπωση το Αγορίτσα. Το Αγορίτσα είναι ωραίο. Δεν το άλλαξε. Δεν το ξεχνά ποτέ. Θα μπορούσα να κάνετε παιδιά Μακρυπούλια καριέρα με το όνομα Αγορίτσα. Το τάξη που δεν στάρει η Αγορίτσα. Μια που είπα και για το τάξη. Μου είπε ένας φίλος μου, φίλος μου πολύ και έχει... Τελείωσε, δεν μας διαφερευνήσετε, τι είπε, σου είπε. Τι έχει. Να μην πουλήσω το θέμα μου. Μα πουλάς το φίλο σου, το θέμα σου. Ελεύθερος ο φίλος σου. Ποιος θυμώνει τη θέη. Ελεύθερος, είναι ελεύθερος. Ποιος θυμώνει τη θέη. Μου είπε ότι λέει δεν θα γίνει στο Μέγκα αυτό που θα παρουσίαζε η Ζέτα. Θα σου πω κι εγώ κάτι. Και εμένα ένας φίλος μου που έχει πολύ καλή πληροφορία, μου είπε ότι μάλλον δεν θα γίνει το Rising Star. Και θα μείνει χωρίς εκπομπή η Ζέτα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό λοιπόν είναι ο τίτλος, Ελεάνα μου. Άλλαξε τον. Θεωρείς εκπομπή στο Μέγκα η Ζέτα. Αυτή είναι η ίδια. Εκείνη είχε πει θα γίνει όμως προάλλη στην πρεμιέρα εκτενία. Από τους φίλους φίλους δεν έτσι μου είπε. Και εμένα ένας φίλος μου το είπε. Και εμένα ένας φίλος σου το είπε. Φίλος σου ή φίλη σου. Δεν το έχω ονειρευτεί. Φίλος. Να πω κάτι, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι φίλοι μας όλοι κάθονται σε αυτό εδώ το τραπέζι, όχι. Όχι. Είναι άλλοι φίλοι. Είναι άλλοι. Δεν είναι ότι είπε ο ένας τον άλλο και το λέμε τον κόσμο τώρα. Κοίταξε, πάντως η Ζέτα από τη στιγμή που γίνονται και πολλές παραγωγές θα ήταν λάθος να είναι εκτός ενός προγράμματος. Μαζί σου είμαστε κι εμείς. Είναι η από Ζέτα, τα πρόσωπα. Το ζητούμενο είναι, έχει συμβόλαιο είναι... με το Μέγκα ή είναι ελεύθερη Ζέτα και μπορεί να πάρει ο αντένα πίσω. Εγώ θα ρω πως δεν υπάρχει συμβόλαιο που να τη δεσμεύει για έναν ολόκληρο χρόνο, άρα αλλά την πήγαινε με project. Ένα άλλο κανάλι τέλο πάντων. Σωστά, εγώ νομίζω ότι έχει συμβόλαιο με το Μέγκα. Εγώ νομίζω, παιδιά, πως πάει project. Και εγώ νομίζω ότι με το project υπέγραψε. Και εγώ νομίζω ότι με το project πάει. Είναι όπως το συμβόλαιο που είχε η Ναταλία με τον Αντένα. Που είχε ένα συμβόλαιο μεν, αλλά που ήταν με το project. Συνήθως τα project έτσι είναι. Ναι. Γιατί διαφορετικά πρέπει να πληρώνεις μήνα-μήνα. Ενώ... Επίσημα πάντως το Μέγκα δεν έχει ανακοινώσει κάτι για το Rising Star. Εγώ έτσι άκουσα. Ζέτα... Πάντως, όχι ναι, για αυτό. Και εγώ το έχω ακούσει. Θεωρώ ότι η Ζέτα θα έπρεπε να είναι εντός. Βέβαια, ρε παιδιά, έχω είναι να σας πω, ότι στη Ρωσία το Rising Star κόπηκε. Γιατί χάνει από το voice. Πήγε πάρα πολύ. Καλά, δεν είναι και ένα θέμα τώρα. Εγώ λέω, εγώ λέω γενικά. Μα δεν θα έπεσε εδώ απέναντι τώρα στην Star, αλλά εντάξει. Γενικά θα έπρεπε κάτι να κάνει. Γνώμη. Ναι, βεβαίως. Να σας πάω τώρα στην Ιβόνη Μπόζιακ. Μέσα κυρία Ρέμου. Από την πρώην του Ρέμου στην Ιβόνη του Ρέμου.